Τέσσερις τεχνητούς υφάλους σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές των επαρχιών Αμοχώς του Λεμεσού και Πάφου θα δημιουργήσει το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας για τα έτη 2007 με 2013. Στόχος του εν λόγω έργου είναι η προσέλκυση κατά δυτικού τουρισμού στο νησί, ο εμπλουτισμός της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και η αύξηση των αποθεμάτων των ψαριών. Ο καταδυτικός τουρισμός έχει τεράστια σημασία και πιστεύω ότι η δημιουργία αυτών των υφάλων θα είναι πόλος έλξης για τους τουρίστες, για τον τουρισμό, ώστε να επιτευχθεί και αυτός ο στόχος, παράλληλα με την αύξηση των αποθεμάτων, που είναι ένα πιο μακροπρόθεσμο στόχος. Ο πρώτος τεχνητός ύφαλος στη θαλάσσια περιοχή Αμαθούντας έχει ήδη ολοκληρωθεί. Η δημιουργία, ωστόσο, τεχνητών υφάλων προϋποθέτει μεταξύ άλλων τη βύθιση 4 σκαφών, αφού προηγηθεί ο ενδελεχής καθαρισμός τους. Το σκάφος Λαπόε βρίσκεται σε χερσαίο χώρο στο Λατσί και πρόκειται να ποντιστεί στη θαλάσσια περιοχή της Κάτω Πάφου. Στη θαλάσσια περιοχή Παραλιμνίου θα ποντιστεί το σκάφος Λίπερτη, ενώ τα σκάφη Κωνσταντής και Λέιτη Θέτης βρίσκονται στο νέο λιμάνι της Λεμεσού και θα ποντιστούν στη θαλάσσια περιοχή Λεμεσού έναντι από το Δασούδι. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα από τις παρούσες συνθήκες που κάνει το τμήμα. Θα βοηθήσει, είμαι σίγουρος, στην αναζωογόνηση των παραλιακών παράκτητων περιοχών που τόσο έχουν ανάγκη αυτή την περίοδο. Το κόστος της αποπεράτωσης του έργου θα ανέλθει στο 1 εκατομμύριο ευρώ και θα συγχρηματοδοτηθεί κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας και κατά 50% από εθνικούς πόρους, ενώ αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο του 2014.